που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Εκλογές αυτοδιοικητικές πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε πολύ λιγότερο από 2 εβδομάδες θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε τους εκλεκτούς οι οποίοι θα υπηρετήσουν τις τοπικές κοινωνίες για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκλογές. Η εκπομπή και ιδιαίτερα η δική μου παρουσία και ενασχόληση έχετε αντιληφθεί, όπως σας έχω κοινοποιήσει, ότι θα παρουσιάσω περιφερειακά θέματα, αλλά παράλληλα θα κάνω και 1, 2 έως 5 εκπομπές με ψηφοδέλτια υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση και στον Δήμο Σύρου, αλλά και για το Δήμο της Πάρου, της Αντιπάρου, της Τίνου, της Ύφνου και γενικά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και άλλα ψηφοδέλτια από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Είναι απίθανο και δύσκολο βέβαια να πραγματοποιήσω αυτό που ήθελα εγώ, να δείξω όλους τους υποψήφιους. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει συγκοινωνία, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει. Αλλά έστω και τηλεφωνικά κάποιους θα τους παρουσιάσουμε. Στην απόψινή μας ζωντανή εκπομπή θα παρουσιάσουμε 6 πρωτοεμφανιζόμενους δημοτικούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τον Δήμο της Σύρου με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Μαραγκού. Η Σύρος που αξίζομαι. Σκοπό έχει η εκπομπή να δείξει και να αναδείξει προσωπικότητες πρωτοεμφανιζόμενων υποψηφίων για να τους γνωρίσει η τοπική κοινωνία των Κυκλάδων και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος παρουσίασης των συγκεκριμένων ανθρώπων, όχι όλων, κάποιων έτσι, που θα προσπαθήσει η εκπομπή να τους αναδείξει, να τους παρουσιάσει και να αντιληφθεί η τοπική κοινωνία, εσείς δηλαδή, τι πρεσβεύουν και ποιοι είναι. Η Σύρος που αξίζομαι λοιπόν, υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Μαραγκός, το ψηφοδέλτιο και εξ αριστερών και εκ δεξιών όπως εσείς παρακολουθείτε, να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας που είναι η υποψήφια δημοτική σύμβουλος, η Αντωνία Ιρούσου, η Νίτσα. Νίτσα, με ξέρουν οι περισσότεροι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε κι εμείς σαν νέοι κι ας μην είμαστε έμπειροι, δεν έχει σημασία να πούμε κι εμείς τους προβληματισμούς μας, τα γιατί μας και να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση ανθρώπινη από την ψυχή μας. Ωραία, να περάσουμε στον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιάννη Ρούσο ή Λίμπρο. Καλησπέρα σας. Τυχαίνει να σε γνωρίζω πολλά χρόνια από μικρό παιδί. Ναι, έχουμε μια προσωπική φιλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πολύ πρώτα που μας καλέσατε. Νέοι άνθρωποι που μαζευτήκαμε για ένα όραμα, για κάτι που δεν είδαμε τα προηγούμενα χρόνια από κάποιους. Και πιστεύω με πρωτεργάτη τον Γιώργο τον Μαραγκό ότι θα έχουμε κάτι το διαφορετικό. Ο επόμενος παρέας μας είναι ο κύριος Σαρβανίτης Δημήτρης. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε έτσι κάποιες πολιτικές απόψεις σε μια προηγούμενη εμφάνιση, όχι στη δική μου εκπομπή, αλλά δεν έχει σημασία, εδώ στο κανάλι. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Πρωτοεμφανιζόμενοι στη δημοτική σκηνή και αυτό γιατί δυστυχώς πρέπει να πάρουμε τα ενία του νησιού πολύ ειδικά οι νέοι στα χέρια μας. Αυτό βέβαια θα το κρίνει το εκλογικό σώμα, οι συμπολίτες μας, εάν τους πείσετε και όσοι από εσάς εκλεγείτε να σταθείτε στο ύψος των πραγματικών περιστάσεων που θα κληθείτε να διαχειριστείτε την επόμενη μέρα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Βεβαίως. Ο έτερος, ο πιο δίπλα, είναι μακρινός απέναντι σε μένα, είναι ο κύριος Δημήτρης Μπάιλας ή Κατσουφράς. Ακριβώς, έτσι. Ο κόσμος με γνωρίζει σαν Κατσουφρά. Εσείς είναι η δεύτερη φορά που ασχολείστε. Είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαι. Είμαι ήδη τοπικός σύμβουλος Ερμούπολης.
Και συνεχίζω αυτή τη φορά με το συνδυασμό του Γιώργου Μαραγκού, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά έχω επιλέξει σωστά και όχι λανθασμένα όπως την προηγούμενη. Και πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία πια για το νησί μας έτσι όπως έχουμε γίνει. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος πια. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να μου αιτιολογήσετε την υποψηφιότητα την οποία δείχνετε και θα δείξετε στο εκλογικό σώμα. Να παρουσιάσουμε και τον κύριο Φραγκίσκο Βακόνδιο. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βακόνδιο. Καλησπέρα σας. Και εγώ πρώτη φορά συμμετέχω στα αυτοδιοικητικά του τόπου, γιατί πιστεύουμε ότι και οι νέοι άνθρωποι, χωρίς να μηδενίζουμε όλους τους παλιούς τέλος πάντων, χρειάζονται στον τόπο και έχουμε να δώσουμε κι εμείς αρκετά. Και ο τελευταίος της σημερινής μας παρέας, 6. Έχω μια ομάδα μπάσκετ, έτσι, είναι πεντάδα. Με ένα αναπληρωματικό. Είναι ο κύριος Αλιφαντής Νεκτάριος. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και σε εσάς, κύριε Νεκτάρη. Πρώτο εμφανιζόμενος και εσείς. Τι σας όθησε να είστε υποψήφιος, κύριε? Καλησπέρα και στρογγύλη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και την πρόσκληση. Αυτό που με όθησε να είμαι υποψήφιος είναι ο Γιώργος Μαραγκός. Και το πόσο πολύ πιστεύω στο πρόσωπό του. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που βάζω υποψηφιότητα για τα δημοτικά, σαν δημοτικό σύμβουλο στο νησί μας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώ από κοντά τι γίνεται στην επικαιρότητα και τελικά πήρα την απόφαση να ασχοληθώ κι εγώ, όπως είπε και ο φίλος ο Δημήτρης, για να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες μας. Το παρήγορο είναι, κύριοι και κυρία, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα και στα ψηφοδέλτια τα οποία κατέρχονται και ζητούν την ψήφο, πλαισιώνονται με πολλούς ανθρώπους νέους, που αυτό είναι παρήγορο, γιατί με όλα αυτά τα οποία έχουμε πληροφορηθεί και έχουμε μάθει από την πολιτική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, τα αποτρεπτικά έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα στους νέους και δείχνουν μια πολύ μεγαλύτερη αποστροφή. Το παρήγορο είναι ότι για τα τοπικά μας θέματα εγώ βλέπω πολλούς νέους συνυποψήφιους για τον Δήμο της Σύρου και αυτό πραγματικά με χαροποιεί ή ιδιαίτερα με χαροποιεί. Να έρθω σε εσάς, αγαπητή μου κυρία Νίτσα Ρούσου, και να σας ερωτήσω τι ήταν αυτό που σας όθησε. Έχετε χρόνο καταρχήν να ασχοληθείτε με τα κοινά? Σας αρέσει αυτό το οποίο? Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Δεν με ενδιέφερε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά έφτασα πλέον να έχω τόσα αναπάντητα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όπως γνωρίσατε, έχω επιχείρηση υποδημάτων ενδυμάτων στο Ανηφοράκι. Γιατί δεν έχουμε τουρισμό? Γιατί δεν έρχονται κρουαζιερόπλοια στο νησί μας? Γιατί δεν έχουμε διεθνές αεροδρόμιο εμείς? Γιατί το λιμάνι μας είναι εκεί που είναι? Γιατί το καζίνο δεν λειτουργεί? Γιατί η μαρίνα μας είναι λάθος? Γιατί γίνονται τόσα λάθη στη σειρά? Ποιος είναι ο υπαίτιος? Γιατί δεν πάμε μπροστά? Γιατί το νησί μας δεν προβάλλεται? Είναι τόσο όμορφο. Έχω μεγαλώσει όλα μου τα χρόνια σε αυτό το νησί. Τι μας λείπει δηλαδή και δεν έχουμε αυτό τον τουρισμό, αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο? Προβληματιστήκατε και ευλόγως προβληματίζεστε. Νέος άνθρωπος είστε, επιχειρηματίας, για αυτή την καθοδική πορεία που δείχνει ιδιαίτερα η Σύρους, συγκρινόμενη όχι βέβαια με την οικονομική κρίση, με τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια. Το θέμα είναι όμως ότι εσείς πιστεύετε ότι τα πρόσωπα τα οποία είχαν τις τύχες και τη διαχείριση του Δήμου Σύρου Ερμπούπολης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, απέτυχαν, δεν ήθελαν να προσφέρουν ή υπήρχε κάποια άλλη λόγη? Δεν έχουν δείξει το αντίθετο. Μακάρι να είχαν πετύχει. Μακάρι. Αλλά δυστυχώς απέτυχαν. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε το νησί μας πάρα πολύ μπροστά. Είμαστε νέοι, έχουμε όραμα, έχουμε δύναμη, έχουμε κουράγιο. Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν στον τόπο μας. Στον τόπο που γεννήθηκαν, να μην φύγουν, να μην τα βλέπουμε από την τηλεόραση και από το Sky. Μπορείτε δηλαδή εσείς και ο Γιώργος ο Μαραγκός σαν δήμαρχος να επιτύχετε και να αλλάξετε το κλίμα? Θα προσπαθήσουμε. Δεν θέλω να τάξω κάτι το οποίο ίσως να μην γίνει, αλλά θα προσπαθήσουμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας. Θέλουμε την ευκαιρία αυτή να προσπαθήσουμε κι εμείς. Και μετά να μας κρίνουν. Αν δεν τα πάμε καλά, ο κόσμος αποφασίζει. Επειδή φαντάζομαι είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα υποψηφίων εδώ στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Μαραγκού, φαντάζομαι έχουν γίνει και συναντήσεις για το πρόγραμμα. Δεν θα το αναπτύξουμε
σε όλη την έκτασή του, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ρούσο, κύριε Γιάννη, και να σας θέσω το ίδιο ερώτημα. Επειδή έχετε δραστηριοποιηθεί και κατά το παρελθόν με διάφορες επιχειρήσεις, έχετε μια επιχειρηματική έτσι, εμπειρία εδώ στον τόπο μας, στο νησί. Λίγος πολύ τα ίδια θα μου θίξετε και εσείς, όπως τα είπε και η συνάδελφός σου, η Νίτσα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με την Νίτσα. Εσείς πιστεύετε ότι θα είστε οι διαφορετικοί οι οποίοι θα τα καταφέρετε? Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να αστειευτώ λίγο. Όχι, ελεύθερη. Έχετε ακούσει ή έχετε δει την ταινία που λέει «Κάτι κουρασμένα παλικάρια». Αυτό είναι πλέον η δημοτική αρχή που έχουμε τώρα. Μπαίνεις με όρεξη, αλλά όταν τα χρόνια περάσουν, όταν η καρέκλα ζεσταθεί, αρχίζει πλέον και δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να μπουν νέοι άνθρωποι που πιστεύουν, που έχουν όραμα, και αυτό θα δείξει στην πορεία αν θα είναι πετυχημένο ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πετυχημένο, γιατί ο αρχηγός μας είναι πολύ αξιολογάτομο, πολύ διαβασμένο. Κρατάω στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι μελετημένο εδώ και φτιαγμένο εδώ και 2,5 χρόνια. Δεν είναι το ορεινό πρόγραμμα που φτιάχτηκε την τελευταία στιγμή, όπως κάνουν κάποιοι. Εγώ βλέπω εδώ, κύριε Γιάννη, ότι είστε πολύ νέοι εδώ μέσα. Αυτό είναι εμφανιζόμενοι και είναι αυτό παρήγορο. Αυτό είναι και παρήγορο και ενθαρρυντικό. Αρχίζω να ζηλεύω και τον επικεφαλή σας. Πού βρήκε την δυνατότητα και πλαισιώθηκε με τόσους πρωτοεμφανιζόμενους νέους. Αυτό πάει. Και δεν ανάλογα... έχει την παλιά πολιτική σκηνή, την έτσι, ακριβώς. Δοκιμασμένη. Ανάλογα με το ποιον έχεις στο κεφάλι, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπήκαμε όλοι από τη θέλησή μας. Κανένας δεν μπήκε ούτε παρακαλετός, ούτε με το ζόρι. Όλοι πήγαμε και πιάσαμε, πιστεύω και οι περισσότεροι από εμάς, τον Γιώργο τον Μαραγκό. Γιατί πιστεύουμε ότι ο καθένας από τον τόπο του, από το επάγγελμά του, από τη δραστηριότητα που έχει, θα βοηθήσει το νησί γενικότερα. Εσείς, κύριε Αρβανίτη, σας βλέπω έτσι ιδιαίτερα προβληματισμένο για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, σαν κάθε επαγγελματίας του νησιού είμαι προβληματισμένος. Όχι μόνο σαν επιχείρηση, αλλά και για την οικογένειά μου ακόμα. Το νησί έχει φτάσει στο μηδέν. Έχουμε πιάσει, για να το πούμε απλά, πλακάκι. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Δυστυχώς οι κινήσεις που γίνανε από κάποιους κυρίους εδώ και χρόνια ήταν τελείως λανθασμένες, είτε γιατί δεν θέλανε, είτε γιατί δεν μπορούσαν. Εμένα δεν με απασχολεί τι από τα δύο ήταν. Το αποτέλεσμα με απασχολεί και το αποτέλεσμα είναι ότι η Σύρο, αντί να είναι στην κορυφή και όλα τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια να κυνηγάνε τη Σύρο, έχουμε φτάσει εμείς να κυνηγάμε τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Κάποιοι λένε ότι οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση στα άλλα νησιά δεν έχω δει. Δηλαδή, μόνο στη Σύρο γίνεται η οικονομική κρίση. Υπάρχει οικονομική κρίση. Δηλαδή, τα άλλα νησιά που ζουν 7 μήνες και τους υπόλοιπους 5 κάθονται, δεν έχουν οικονομική κρίση. Φτιάξαμε κάποια έργα τα οποία και προμερών, αν διαβάσετε κιόλας, στείλαμε 40 σκάφη με Ρώσους στη μαρίνα, τη λεγόμενη μαρίνα, χαρακτηρισμένη μαρίνα, χωρίς νερό, χωρίς φώτα, σάπια όλα. Δηλαδή κάποιοι ιδιωτικοί φορείς προσπαθούν να κάνουν μια διαφήμιση του νησιού, είτε πηγαίνοντας εξωτερικό, είτε εσωτερικό, και έρχονται οι δημοτικές αρχές, και όχι μόνο δεν στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, τη χαντακώνουν κιόλας. Και δυστυχώς, από ό,τι θα έδατε κιόλας όλο το ψηφοδέλτιο, πρώτη φορά σχεδόν το 70% είναι επιχειρηματίες. Είναι επιχειρηματίες, νέοι άνθρωποι που πλέον είπαν ότι φτάνει πια, πρέπει να δοκιμάσουμε και τη φρεσκάδα μας, την ενέργειά μας. Έχουμε όρεξη. Δεν είμαστε κορεσμένοι. Έχουμε όρεξη. Δεν είμαστε καρικλοκένταυροι. Δεν μας αρέσει η καρικλά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε προσπάθεια και αν φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας, έχει καλώς. Αλλιώς θα αποχωρήσουμε. Όχι σε κάποιους που μένουν εδώ και 15 χρόνια, χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να κάνουν αυτοκριτική, να δουν αν έχουν φέρει την αποστολή τους σε πέρας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω για αυτούς που επικαλείστε, κύριε Αρβανίτη, ότι δεν μπαίνουν ή παραμένουν μόνοι τους. Μένουν με τη συνδρομή τη δική μας και αυτών όλων των ανθρώπων που ψηφίζουν επαναλαμβανόμενα επί τετραετίες ή τριετίες. Πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία του εκλογικού σώματος. Είναι ακριβώς όπως εγώ τη Σύρο την παρουσιάζω, σαν μία μικρή Ελλάδα. Γιατί ξαφνικά ήρθε η οικονομική κρίση, ενώ τώρα 20-30 χρόνια
τη βλέπαμε. Αλλά εμείς πάλι ψηφίζαμε. Το ίδιο είναι και στη Σύρο. Έχουμε τώρα οικονομική κρίση, το βλέπαμε, αλλά εμείς ψηφίζαμε πάλι. Άρα πρέπει να διορθωθεί κάποιος. Άρα πρέπει να προβληματιστούν και αυτοί. Πρέπει να κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του. Ακριβώς. Θα επανέλθω. Να πάμε στον κύριο Μπάιλα. Εσείς, κύριε Μπάιλα, επειδή μιλάμε κατά καιρούς έξω από το στούντιο, ας ακούσουμε και εσένα. Εγώ ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο φίλος ο Δημήτρης και να πω που είπε για τα κότερα και για τον τουρισμό. Γιατί σε μια πρόσφατη εκπομπή είδα τον κύριο Βούρτση, τον πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής, και ενοχλήθηκε ότι το προβάλανε κάποιοι υποψήφοι από τον δικό μας συνδυασμό και ότι ήταν δυσφήμιση και καλά αυτό που έγινε. Ήθελα να ρωτήσω προσωπικά τον κύριο Βούρτση, γιατί κατά καιρούς εγώ έχω γράψει πάρα πολλά σε εφημερίδες και το γνωρίζετε και εσείς και οι πάντες. Ήθελα λοιπόν να μου απαντήσει ο κύριος Βούρτσης, και αν δεν μπορεί να απαντήσει εμένα, να απαντήσει στον κόσμο που θέλει την ψήφο του. 2 χρόνια γιατί άφησε ο συνδυασμός του το νησί χωρίς εκπρόσωπο στην Τουριστική Επιτροπή, και τι άλλαξε και πήγε τώρα και είναι πρόεδρος στην Τουριστική Επιτροπή, και τι περιμένει να κάνει τώρα σε 15 μέρες που θα έρθουν οι εκλογές. Δηλαδή η κατάσταση είναι κωμικο-τραγική πια. Βγαίνουν και λένε ότι είναι ένας νέος συνδυασμός και ξεκινάνε από το μηδέν. Και ότι έχουν έμπειροι, εγώ απλώς σας λέω, κύριοι, είσαστε μηδέν. Όχι, ξεκινάτε από το μηδέν, είσαστε ήδη μηδέν. Και ο λόγος πρώτα απ' όλα που κατεβαίνω σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι γιατί έχω πεισμώσει τόσο πολύ και ειδικά στον τομέα των παιδιών. Και ειδικά δεν άντεχα στα τοπικά συμβούλια που συμμετείχα να βλέπω και να ψηφίζουν μέτρα για τα παιδιά, να μην πω ότι τα ονομάζαμε βανδάλους, τέλος πάντων, να μην πω τέτοιες εκφράσεις. Ότι κάνουν βανδαλισμού στα μάρμαρα της πλατείας, ότι σπάνε τα παγκάκια στην πλατεία, ότι κάνουν ζημιά στην πλατεία. Κύριε, όταν φέρατε την άμμο και κάνατε το beach volley και ρίξατε εκεί 60 κυβικά στην πλατεία και ανεβήκαν τα φορτωτάκια και τα φορτηγά, δεν σας πείραξε καθόλου και σας πειράξαν τα παιδιά που παίζουν? Λοιπόν, εμείς θέλουμε τα παιδιά να παίζουν στην πλατεία. Και επειδή 4 χρόνια τώρα το μόνο που καταφέρανε να κάνουν είναι μια παιδική χαρά στη μεταμόρφωση, και εκεί έγινε μεγάλη έκρηξη στο τοπικό συμβούλιο που ήμουν, γιατί με αυτά τα λεφτά που δώσανε για να γίνει μία παιδική χαρά θα είχαν επισκευαστεί όλες οι παιδικές χαρές του νησιού και θα παίζανε όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα παιδιά που ανήκουν στη μεταμόρφωση. Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται και πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι και αυτή η καραμέλα για την εμπειρία πρέπει να σταματήσει. Ήρθε η ώρα, και εγώ το έχω πει και άλλες φορές στις εφημερίδες, καλό τον κόσμο που δεν ψήφισε και ειδικά τον νέο κόσμο που είναι γονείς και έχουν παιδιά να μας εμπιστευτούν, γιατί κατεβαίνουμε για τα παιδιά μας και όχι για την καρέκλα. Να έρθω σε εσάς, κύριε Βακόνδη, να σας θέσω το βασικό ερώτημα. Έχετε κάποιους στόχους σαν ψηφοδέλτιο, σαν παράταξη, διεκδικώντας τον Δήμο της Σύρου με επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο τον Μαραγκό. Στηρίζετε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε δώσει προς διαβούλευση στον κόσμο, θα το κρίνει ο κόσμος βέβαια το πρόγραμμα. Μιλάτε για ανάπτυξη και την ανάπτυξη εσείς, ένας νέος όπως εσείς, πώς πιστεύετε και πώς εσείς αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε αυτό το ψηφοδέλτιο για να προσφέρετε στον τομέα της ανάπτυξης. Παράδειγμα, έτσι μπορούμε να μιλήσουμε και για την κοινωνική πολιτική ή μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα σχέδια, οράματα, τα οποία ενδεχομένως έχεις και εσύ, αλλά και οι υπόλοιποι συνυποψηφοί σου. Εγώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πολιτικός μηχανικός. Και τον Γιώργο τον Μαραγκό τον γνωρίζω εδώ και περίπου 4-5 χρόνια. Ναι, ήταν παράληψή μου που δεν είπα τα επαγγέλματά σας, αλλά μπορείτε να αυτοπροσδιορίσετε την ιδιότητά σας. Και ταυτόχρονα με το πολιτικό μηχανικό αναλαμβάνουμε και κατασκευές οικοδομικών έργων. Κάποια στιγμή μας ζητήθηκε τέλος πάντων να δώσουμε προσφορά για κάποιο μεγάλο έργο που έπρεπε να γίνει εδώ στη Σύρο, μια μεγάλη βιοτεχνία, η οποία έπρεπε να γίνει με το ΕΣΠΑ. Επομένως, τότε είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον Γιώργο τον Μαραγκό. Απέναντί μας είχαμε τότε μεγαθύρια, μάλλον εταιρείες, να μην το πω μεγαθύρια. Και παρόλα αυτά, πείσαμε τους Συριανούς επιχειρηματίες, γιατί ήθελαν να δουλέψουν και με Συριανό κόσμο. Και καταφέραμε και πετύχαμε, διεκδικήσαμε τέλος πάντων το έργο. Εγώ, σαν πλευρά της κατασκευής, ο Γιώργος από τα οικονομοτεχνικά. Έτσι γνωριστήκατε δηλαδή. Έτσι γνωριστήκαμε, ναι. Αυτό το έργο έγινε εντός χρονοδιαγραμμάτων, εντός και εντός προθεσμιών. Ήταν απόλυτα πετυχημένο και επομένως μεταξύ εμένα και του Γιώργου υπήρχε μια άψογη συνεργασία και μια εμπιστοσύνη.
Και ξέραμε και ταυτόχρονα ότι μπορούμε να κάνουμε και μαζί πολλά. Δεν φοβηθήκαμε, απέναντι μας ενώ είχαμε άλλα μεγαλύτερα μεγέθη, τα καταφέραμε και τα πετύχαμε. Αυτό επαγγελματικά. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή το καλοκαίρι άκουσα ότι ο Μαραγκός θα κατέβει υποψήφιος δήμαρχος και πραγματικά χάρηκα πολύ. Χάρηκα γιατί ένα νέο άτομο διεκδικούσε την δημαρχία. Πέρα από τα συνηθισμένα που και τα ήδη υπάρχουν άτομα που διεκδικούσαν το Δήμο, που τα έχουμε δει για αρκετά χρόνια. Από εκεί και πέρα, τον παλιό χρόνο ήρθε μια πρόταση να φύγω για το εξωτερικό, τέλος πάντων, επαγγελματική πρόταση. Και ήταν καλή. Το θέμα ήταν όμως άλλο. Δηλαδή, με προβλημάτιζε το γιατί. Γιατί εμείς οι νέοι πρέπει να φύγουμε, γιατί να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να δυσκολεύονται, γιατί, ένα γιατί τέλος πάντων. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει μόνο ο Δήμος, έτσι, μην τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο. Σίγουρα φταίει και η κατάσταση της Ελλάδος. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει βγει μπροστά, δεν έχει διεκδικήσει πράγματα, δεν υπάρχει ανάπτυξη στο νησί και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Μόνο αυτό το οποίο επικαλείστε, κύριε Βακόνδη, το γεγονός ότι ενώ είχατε μια πρόταση να φύγετε, όπως έχουν κάνει πολλοί νέοι και ιδιαίτερα αυτή η παραγωγική ομάδα των Ελλήνων, φεύγουν. Η αποψήλωση της χώρας με τεράστιες εθνικές συνέπειες στην συνέχεια των επόμενων χρόνων θα τα διαπιστώσουμε και επειδή είναι αυτές συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις εννοούμε, εσείς είπατε stop, δεν θα το κάνω. Εάν είχαν στοιχειωδώς το 30% όλων αυτών που φεύγουν την σκέψη την οποία κάνατε εσείς, εγώ δεν θα ανησυχούσα για τα επόμενα χρόνια, πραγματικά. Και επειδή δημοσιοποιώ πολλές σκέψεις, έρχομαι και συνηγορώ στην παρουσία σας το ότι είπατε θα δώσουμε τη μάχη εδώ, θα πολεμήσουμε και θα διεκδικήσουμε. Γιατί για να επιτύχεις πρέπει να διεκδικήσεις και πρέπει να συμμετέχεις. Και δίνω ένα μπράβο στο πρόσωπο και σε εσάς αλλά και στους υπολείπους συνυποψήφιους που παραμένετε εδώ να είστε ενεργοί, πολίτες πρώτα, για τον τόπο σας, να διεκδικήσετε και να δώσετε και ένα μάθημα σε όλους αυτούς τους παλιούς, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν την αντίληψη να καταλάβουν το τι γίνεται ή συνηγόρησαν ή με την απραγία τους συνέπραξαν και υποστήριξαν τέτοιες πολιτικές βάρβαρες τις οποίες βιώνουμε. Και φυσικά αυτό το κομμάτι το οποίο εσείς πρέπει να διαχειριστείτε σαν αυριανή Δημοτική Σύμβουλη είναι πολύ σημαντικό που θα αναλάβετε και τις τύχες των επόμενων βημάτων που θα γίνουν σαν Δημοτική Αρχή, αν σας εμπιστευτεί ο κόσμος. Θα επανέλθω όμως, θέλω να περάσω σε εσάς κύριε Νεκτάρη και να μου πείτε έτσι το σχόλιο σας με το ίδιο ερώτημα. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Όσο αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης. Ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια, προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Επιλέξτε εσείς τον τομέα που θέλετε να τον δημοσιοποιήσετε. Εσείς δημοσιοποιείτε το πρόγραμμά σας. Εσείς ζητάτε και πείθετε τον κόσμο. Όχι μόνο τον επικεφαλή σας. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και να σας πω, εσείς θα είστε αύριο Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα έχετε και την ευθύνη δια της ψήφου. Θα σηκώνετε τα χέρια σας δηλαδή, είτε αρνητικά είτε θετικά. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Έχετε δίκιο. Κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Σύστολε. Κομμάτι του χεριού. Σύστολε. Εγώ αφήστε το. Βλέπαμε. Να το αφήσω ασχολίαστο. Το βλέπαμε. Δεν το επιτρέπει η ιδιότητα που έχω σήμερα. Λοιπόν, σε εσάς ο λόγος. Ό,τι αναφέρει το πρόγραμμά μας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να έχουμε μία πρόοδο στο νησί. Δυστυχώς η Σύρωση είναι ένα νησί το οποίο έχει ένα αστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους. Ο πρωτογενής τομέας είναι μικρός. Στηριζόμασταν πολλά χρόνια στην οικοδομή και στο ναυπηγείο που τώρα έχουμε. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται με αυτούς τους δύο τομείς. Οπότε έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει στροφή σε άλλες αγορές. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, που είπε και η συνάδελφος Νίτσα. Μας φάνηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί δεδομένου της οικονομικής κρίσης που είναι πανελλήνια, είδαμε το νησί ότι όντως δεν έχει κάνει βήματα μπροστά. Δεν είναι εισάξιο των γειτόνων μας, των διπλανών νησιών. Εγώ, λόγω δουλειάς, επειδή μιλάω με επαγγελματίες και στη Σύρο αλλά και στα άλλα νησιά, δεν είμαι επαγγελματίας ο ίδιος, αλλά έχω επαφές τουλάχιστον 10
10-15 φορές την ημέρα με επαγγελματίες, βλέπω τους ουγιανούς επαγγελματίες, τους ουγιανούς επιχειρηματίες να έχουν ένα φόβο. Ένα φόβο για το μέλλον, ένα μάγκωμα, ένα αβέβαιο μέλλον ότι θα ακολουθήσει. Σε αντίθεση με τους επαγγελματίες άλλων νησιών, που διακρίνω μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και μια άνεση, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Θεωρώ ότι με βάση το πρόγραμμα, το οποίο είναι μελετημένο, είναι 2 χρόνια πριν, έχει ξεκινήσει και έχει γίνει. Το έχουν κατακτήσει επιστήμονες, γιατί στο συνδυασμό μας υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν σωστά και δομημένα το πρόγραμμα. Και επειδή είναι κοστολογημένο, θεωρώ ότι ένα μεγάλο του μέρος και αν μη τι άλλο ό,τι αναφέρουμε στο φυλάδιο μέχρι το τέλος της θητείας, αν ο λαός μας εκλέξει και είμαστε εμείς δημοτική αρχή, θα έχει πραγματοποιηθεί. Και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εδώ, ό,τι λέτε θα τα πραγματοποιήσετε? Στο χρονοδιάγραμμα που έχει μπει. Όχι όλοι ό,τι λέμε, είναι αδύνατο εκ των πραγμάτων. Και αναφέρεται μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχει βραχυπρόθεσμο, υπάρχει και μακροπρόθεσμο. Ακριβώς. Γιατί είναι ανέφικτο, μη λέμε. Όχι. Εννοώ, ναι. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε δελτία τύπου. Όποιος πει... Όχι, μην έχουμε δελτία τύπου για αυτό. Όχι. Όποιος πει ότι αύριο φτιάχνει τη Σύρο, λέει ψεμάτα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Ευχάριστο βέβαια να συνέβαινε κάτι τέτοιο για όλους μας. Μακάρι να υπήρχε. Και ξεκινάγαμε την επόμενη μέρα. Εσείς, σαν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, να ξεκινήσω και με εσάς, τι θα προτείνατε για την περιοχή σας, για την γειτονιά σας, για την επιχείρησή σας? Ασχοληθήκατε και είπατε προηγουμένως, μάλλον θίξατε, ότι να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Φυσικά με μια μόνο καλλιέργεια τουρισμού δεν έχουμε αυταπάτες για να επιτύχει αποτελέσματα. Μονοσήμαντου ανάπτυξης του τομέα του τουρισμού, αυτά θα περάσουν και απαιτούνται πολλές μεγάλες επενδύσεις και ένα χρόνο τον οποίο εμείς μπορεί ενδεχομένως να έχουμε φύγει από αυτό το μάταιο κόσμο. Εσείς τι θα προτείνατε, τι θα λέγατε για τη γειτονιά σας? Αύριο σας επιλέγει ο κόσμος και είστε δημοτική σύμβουλος. Τι θα κάνατε, τι θα προτείνατε στη δημοτική σας? Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαι από τη Βάρη. Για να γνωρίζετε κιόλας, για να πω εγώ άρα, τι προβληματισμούς. Θα αντλήσετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος από τη Βάρη. Άρα πρέπει να ασχοληθείτε, πέστε μου κάτι για τη Βάρη. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα πλένομαι με καφέ νερό και πλένω τα δόντια μου και εγώ και το παιδί μου. Μεγάλο πρόβλημα. Από τότε που έφτιαχνα το σπίτι να μείνω εκεί, ακούγαμε ότι θα γίνει το αποχετευτικό στη Βάρη. Δεν έχει, ούτε τρύπα δεν έχουν κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Θα το μάθουμε όμως σιγά σιγά. Οι αρμόδιοι σας έλεγαν? Τότε μου είχε πει ένας γείτονας που ήταν μέσα στα πράγματα και ήξερε ότι εντάξει, με το Βόθρο. Αυτά τα έργα υποδομής θα έπρεπε να είχαν λυθεί από τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν νοείται ναι, το 2014 εσείς η πρωτεύουσα του νομού. Καλύτερα αυτά, και να μην υπάρχει, να μην έχει επιληθεί το θέμα. Για όνομα του Θεού, έτσι. Τι τουριστική ανάπτυξη μιλάμε όταν έχουμε Βόθρος ακόμα. Είναι οπότε κλιματικό. Καταλαβαίνετε ότι πληρώνει με ένα νερό το οποίο δεν μπορούμε να πιούμε. Είναι το πιο ακριβό νερό στην Ελλάδα, το νερό της Σύρου. Και το πληρώνουμε. Παρόλα αυτά. Είναι και άλλα θέματα, πολλά. Να μην ξεχνάμε το σχολείο της Βάρης. Το οποίο ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι νομίζω είχαν πει ότι θα το είχαμε φέτος το Σεπτέμβριο. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Δηλαδή το σχολείο είναι μοιρασμένο στα δύο. Μάνα, Βάρη. Είναι και άλλα. Εσείς τι θα θέματα. Κάνετε σαν δημοτική παράταξη δηλαδή, για το σχολείο που θίγεται? Εγώ δεν γνωρίζω πολλά να σας πω για το σχολείο. Αυτό που έμαθα είναι ότι δυστυχώς υπήρχε κάποιο πρόβλημα κτηριακό, δεν εγκρίθηκε και πρέπει να γίνει εκ νέου. Αυτό γνωρίζω μόνο. Κάποιοι λένε ότι πάει καλά και ότι μέχρι το 2015 που τελειώνει η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ θα είναι έτοιμο το σχολείο. Μακάρι, αλλά δύσκολα. Επειδή είστε και μητέρα, εσείς πώς προβληματίζεστε να δημιουργήσετε υποδομή τέτοια ανάλογη, να μην έχουμε τον προβληματισμό που είχε ο Φραγκίσκος προηγουμένως, σπούδασε, μορφώθηκε, πλήρωσαν οι γονείς του και αδρά και πολλά χρήματα εδώ στην χώρα μας. Βέβαια δεν είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο, αλλά εσείς πώς σας συμβάλλετε να δημιουργήσετε την υποδομή για να μην έχει τον ίδιο κίνδυνο να αντιμετωπίσει το παιδί σας μεθαύριο? Εμείς θα προσπαθήσουμε και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, να μην περιμένουμε μόνο δηλαδή από την τοπική αρχή. Και εμείς σαν γονείς και νήπιο που πήγαιναν τα παιδιά μας, πάντα κάτι δίναμε.
Και υπάρχει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων που στηρίζει. Μακάρι να υπάρχει αυτός ο σύλλογος και μακάρι όλοι οι γονείς να έχουν και να συμβάλλουν στο να είναι ανθρώπινες οι τάξεις που μπαίνουν μέσα τα παιδιά μας και όχι να κάνουν μάθημα και να πέφτουν σοβάδες. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή που κάθε τέλος της σχολικής χρονιάς να μπαίνει μέσα στα σχολεία και να ελέγχει ποια είναι τα προβλήματα, να επισκευάζονται έτσι ώστε όταν το Σεπτέμβριο τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο να είναι έτοιμα. Όχι να κάνουν μάθημα, να βγαίνουν έξω, να σοβαντίζουν και να μπαίνουν ξανά μέσα τα παιδιά. Δηλαδή το θεωρώ επικίνδυνο κιόλας. Να είναι οι σκαλοσιές την ώρα που πηγαίνουν τα παιδιά να μπουν μέσα στις τάξεις τους. Εσείς κύριε Ρούσο, τι παρεμβάσεις κατά την πολιτική σας κρίση χρειάζεται να γίνουν από την αυριανή δημοτική αρχή, όποια και να είναι αυτή, η δική σας, περισσότερο να σταθούμε στη δική σας, στην Άνω Σύρο παράδειγμα. Εγώ κύριε Στρογγύλη θα πρωτοτυπήσω. Εγώ θα πω ότι η Άνω Σύρος που εκεί κατεβαίνω σαν υποψήφιος τοπικός, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και το σχολείο καλό είναι και το νερό καλό είναι και όλα καλά μπορώ να πω ότι είναι. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Ιδιαίτερα ο λόφος της Άνω Σύρου. Ερημώνει μέρα με τη μέρα. Αυτό βέβαια δεν νομίζω ότι φταίει ούτε καμιά δημοτική αρχή, ούτε και καμιά καινούρια που θα έρθει, ας το πούμε, μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα. Μπορούν να δοθούν όμως κάποιες παροχές. Κι άλλες. Έχουν γίνει τόσες. Εγώ πιστεύω ότι. Τόσα κίνητρα έδωσε. Δώσανε κίνητρα. Κοιτάξτε, τι εννοείται, για τον κόσμο. Για αυτούς οι οποίοι είναι δραστηριοποιημένοι στην Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για. Δεν μιλάω για επαγγελματίες. Εγώ μιλάω για κατοίκους. Εγώ μιλάω για κατοίκους που μπορούν να μείνουν πάνω στο λόφο. Μέχρι παρεξηγήσεως λοιπόν. Εντάξει, ο καθένας όπως το δει αυτό, το παρεξηγεί ή το βλέπει θετικά. Εγώ από την προηγούμενη δημοτική αρχή δοθήκανε κάποιες παροχές στο λόφο της Άνω Σύρου. Και καλά έγινε. Βεβαίως και για μένα ήταν λίγες. Εγώ θα έλεγα ότι αν δίνανε και περισσότερες θα ήταν καλύτερα και δεν θα το σχολίαζα αρνητικά. Εγώ, έχουν αποδώσει αυτά τα μέτρα τα οποία. Κοιτάξτε, εν μέρη ναι. Αλλά δεν γίνανε συνολικά, γίνανε μεμονωμένα και δεν αποδώσαν αυτό που έπρεπε. Δεν έγιναν με στοχευμένη συγκεκριμένη αυτό. Πολιτική. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, έχουν μια δυναμία. Επειδή κατά καιρούς έχω πει ότι αυτές οι πολιτικές είναι της ημέρας που ασκούνται τα τελευταία για εντυπώσεις. Πολιτικές ημέρας, μην περιμένεις. Ακριβώς. Μέσω πρόθεσμα αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν θα έλεγα και κάτι άλλο για να μην αναφερθώ μόνο στην Ανωσία, να αναφερθώ και για το Κίνη και για την Αληθινή, για τον Πισκοπιό. Στην εκλογική σας περιφέρεια ασχοληθείτε. Αυτές είναι, όλα τα μέρη που ανέφερα είναι η εκλογική περιφέρεια και το Κίνη είναι αρκετά προχωρημένο μπροστά από τα άλλα χωριά θα έλεγα. Ναι, αλλά κατά καιρούς. Αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν, ναι. Βέβαια, παντού υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν σταματάνε και στρογγυλή. Οπότε και να συζητήσουμε θα βρούμε προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχουν και εκεί προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τα λύσουν. Δεν είχαν το ζήλος, δεν είχαν την όραξη. Ήταν κουρασμένοι, σας το ανέφερα και πριν, κουρασμένα παλικάρια. Θα το ξαναπώ πάλι. Όχι, να το επαναλαμβάνετε πολύ. Γι' αυτό για να λοιπόν οι νέοι άνθρωποι που έχουμε μπει, εντάξει, δεν είμαστε και πάρα πολύ νέοι, βέβαια, έχουμε και εμείς τα χρόνια μας, αλλά σχετικά με τους άλλους είμαστε νέοι. Έχουμε όρεξη. Μπήκαμε, σας είπα και πριν, στο ψηφοδέλτιο από μόνοι μας. Θέλαμε να προσφέρουμε αυτό που είπε και πριν ο συνάδελφος. Δηλαδή, τι υπονοείτε ότι οι άλλοι υποψήφοι έχουν εξαφανιστεί? Δεν υπονοώ τίποτα. Δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ, ο κόσμος θα κρίνει από μόνος του. Εγώ θα πω ότι μπήκαμε χωρίς να μας το ζητήσει κανείς. Θέλαμε και μπήκαμε στο συνδυασμό. Έχουμε όρεξη να προσφέρουμε. Έχουμε όρεξη να προσφέρουμε και πιστεύω ότι στο τέλος της θητείας μας θα έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Είμαι πολύ σίγουρος. Να έρθουμε στον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, γιατί είναι δραστηριοποιημένος και με την Τερεψυχώρη, με το σύλλογο. Πριν 1,5 μήνα εκλέχθηκα πρόεδρος της Τερεψυχώρη. Να πω έτσι, να καταθέσω το δικό μου το σχόλιο, ότι δεν είναι όλα τα θέματα ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ή του Δημάρχου. Όχι. Γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει την Τερεψυχώρη με διάφορες ανακοινώσεις δελτία τύπου και λέει ή ενδεχομένως θέτει ευθύνες. Η Τερεψυχώρη έκανε μια αναδιάρθρωση να πω. Γιατί δυστυχώς, τα έχουμε ξαναπεί και στην προηγούμενη εκπομπή, κάποιοι σύλλογοι δεν θέλανε να πάνε μπροστά. Κάποιοι δεν θέλανε είτε εσωτερικά των συλλόγων, είτε εξωτερικοί παράγοντες. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά εγώ θα πω, να ξεκινήσω από το πιο απλό που είπε πριν για την Άνω Σύρο. Καταρχήν πρέπει να πλουστεύσουμε την αδειοδότηση μιας επιχείρησης στη Σύρο. Και ειδικά στα ιστορικά κέντρα, Άνω Σύρου, Ερμούπολης. Αυτή τη στιγμή μία άδεια για μία επιχείρηση, ειδικά στην εστίαση,
Το μίνιμουμ είναι 6 με 7 μήνες. Υπάρχει επιχείρηση που έχουν περάσει 7 μήνες και περιμένει ακόμα την άδεια. Έχει πάει 7 φορές σε δικαστήρια. Εδώ δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο η Ερμόπολη. Ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται για 11 χρόνια. Ναι, αλλά κάναμε ιστορικό κέντρο Ερμόπολης χωρίς να ξέρουμε οι επιχειρηματίες τι θα κάνουν. Χωροταξικό κλπ. Δεν βλέπω αντιδράσεις όμως, κύριε Αρβανίτη. Και έχουν περάσει, επαναλαμβάνω, 11 χρόνια. Δυστυχώς δεν υπήρχε γιατί δούλευε και το διέλευε και βασίλευε. Λέτε να φταίει αυτό. Βεβαίως. Όταν ο ένας, μια ομάδα ανθρώπων, ένας τομέας, έρχεται αυτό που γίνεται και σε εθνικό επίπεδο, σε αντιπαλότητα με μια άλλη ομάδα ανθρώπων, εγώ που είμαι πάνω, είμαι ήρεμος. Βρείτε τα μεταξύ σας και φέρετε μου μια πρόταση. Αυτό γινόταν πάντα και το ξέρω από την Τερψιχώρη. Ακόμα για την παραλιακή ζώνη, για τον πεζόδρομο, για όλα. Βρείτε μια κοινή πρόταση και ελάτε πάνω. Αυτή ήταν. Μόνο αυτή η πρόταση ακούγες από πάνω. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για να επιβιώσουν όλες οι επιχειρήσεις, σας είπα το απλό, πρέπει να δούμε καταρχήν, πρέπει να πάμε στο Μαϊάμι. Έτσι, που είναι η διεθνής έκθεση κρουαζιέρας. Στείλαμε πριν 2 χρόνια με ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι ένα φάκελο. Ποιος θα τον ανοίξει το φάκελο, ποιος θα τον παρουσιάσει το φάκελο. Έχουμε μια τουριστική επιτροπή. Δεν έχετε εκπροσώπους που να εκπροσωπούν αυτή για την προσωπή σας. Σαν ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις τουριστικές εκθέσεις, οι αρμόδιοι δεν έχετε. Δεν υπάρχει, όχι. Άρα. Πέρσι ήταν να αναλάβει ένα γραφείο το θέμα management, αλλά δυστυχώς υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, με ιδιωτική πρωτοβουλία έγινε ένα βήμα. Δυστυχώς δεν είχαμε τη συμπαράσταση της τουριστικής επιτροπής. Της τουριστικής επιτροπής που μόνο τουριστική δεν ήταν. Προτάσεις κάνατε εσείς στην επόμενη δημοτική αρχή. Πολλές κάναμε προτάσεις. Δυστυχώς μειοψηφούσαμε πάντα. Δηλαδή οι θέσεις που ήταν η Τερψιχώρη, ο ΕΟΤ που είχε, η Ένωση Ξενοδόχων που είχαν σταματήσει, είχε διαλυθεί ο Σύλλογος. Τώρα επανενώθηκε ο Σύλλογος. Τώρα επανενιδρύθηκε. Πάντα μειοψηφούσαμε. Και ενώ η τουριστική επιτροπή είχε ένα αρκετά μεγάλο κονδύλι για να τα πανεσύγει, διαφήμιση του νησιού. Δυστυχώς δεν γινόταν κάτι. Δεν πήγαμε σε μια έκθεση. Σε μια έκθεση του εξωτερικού. Το εξωτερικό δεν μας ξέρει. Δεν μας γνωρίζει. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το διεθνές αεροδρόμιο της Μυκόνου. Μια και δεν έχουμε αεροδρόμιο εμείς. Αυτό που θέλουμε τουλάχιστον. Μπορούσαμε να υπάρχει το island hopping. Όπως έγινε πριν μια εβδομάδα που ήρθαν 250 Γάλλοι με νοικιασμένο σκάφος. Ήρθαν να δουν την Ερμούπολη, τη Σύρο. Αυτό πρέπει να γίνεται χρόνια τώρα. Μάλιστα. Να περάσω όμως και στον συνάδελφό σας, γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο. 5-10 λεπτά έχουμε. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας σε 10 λεπτά, γιατί έχουμε και επόμενη εκπομπή. Αποφάσισαμε να την κάνουμε live την παρουσία σας. Δεν είναι κακό, αλλά να έρθω σε εσάς, κύριε Πάιλα, για την περιοχή σας. Μια έτσι στοχευμένη πολιτική που μπορούσε να εφαρμοστεί ή να μπορέσει να εφαρμοστεί με την εξασφάλιση βέβαια της ψήφου των συμπολιτών μας. Η περιοχή μου συγκεκριμένη είναι. Ο ταξιάρχης που είναι το σπίτι μου τώρα, το πατρικό μου είναι η ανάσταση στο Δίλη. Και ξεκινάω από το Δίλη. Εδώ και 8 χρόνια. Δύο λαϊκές γειτονιές. Δύο λαϊκές γειτονιές. Εδώ και 8 χρόνια, αν κάνετε μια βόλτα στο Δίλη, υπάρχει ένα γήπεδο εκεί πίσω από την εκκλησία, μπροστά από την εκκλησία, το οποίο λέγεται γήπεδο μπάσκετ. Αν περάσετε να δείτε, δεν ξέρω τώρα αν έχει ακόμα, αν έχουν μείνει και μπασκέτες. Είναι 8 χρόνια έτσι. Τόσο πολλή εμπειρία έχουμε, το πρώτο. Το δεύτερο, στη γειτονιά τη δική μου, που είναι και ο παιδικός σταθμός, και έχω αναφερθεί ήδη και στο τοπικό συμβούλιο και έχω κάνει και παρέμβαση. Παίζουν μωρά και βρέφη εκεί πέρα και έχει κούνιες. Οι οποίες το έχω τονίσει και στο τοπικό και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία και την πρόσκληση να το πω και στο κανάλι. Μπορεί οποιοδήποτε αύριο το πρωί να πάει να δει πόσο επικίνδυνες είναι. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε να γίνει ατύχημα για να γίνει κάτι. Η καθαριότητα στην Ερμούπολη. Έχουμε την εντύπωση, κύριε Στρογγύλη, ότι η Ερμούπολη είναι μια καθαρή πόλη. Το βιβλίο επισκεπτών και ο Δήμαρχος ο απερχόμενος λέει ότι έχει πάρει συγχαρητήρια. Τα ίδια λέει συνέχεια. Τα ίδια λέει συνέχεια. Πιθανόν ο κόσμος δεν ανεβαίνει από τα σκαλάκια και πάει μόνο από τις περιοχές του δρόμου που δεν καθαρίζει. Γιατί όλες οι γειτονιές μυρίζουν. Αν περάσετε μια βόλτα, δεν χρειάζεται να σας το λέω εγώ, να κάνετε μια βόλτα μόνο στις γειτονιές να δείτε. Λοιπόν, ας το κρίνουν οι πολίτες. Ας το κρίνουν οι κύριοι και οι κυρίες που μας βλέπουν. Αυτό το αφήνω στον κόσμο στην κρίση του. Τι να πω. Να έρθω και στον. Και επιτέλους να κάνουμε κάτι και για τα παιδιά μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αυτά που λέω, ας τα κρίνει ο κόσμος. Αν νομίζει ότι. Να συνεχίσω με τον κύριο Βακόνδιο, τον Φραγκίσκο. Ναι, απλά θέλω να πω ότι η Σύρος είχε στηρίξει την οικονομία της σε 3-4 πυλώνες. Αυτή ήταν το ναυπηγείο, οι δημόσιοι υπάλληλοι, η οικοδομή
και λίγο ίσως και ο τουρισμός. Πλέον παρατηρούμε ότι το ναυπηγείο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Εσείς σαν Δημοτική Αρχή, παράδειγμα, έχετε κάποια λύση, κάποια πρόταση για το ναυπηγείο, για την βιομηχανία εδώ, την ναυπηγοεπισκευαστική του νεωρίου? Αυτό είναι και θέματα περισσότερο κεντρικής κυβέρνησης του κράτους. Σίγουρα θέλουμε το νεόριο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας. Όχι, γιατί κατά καιρούς κάποιοι άλλοι συναδελφοί σε άλλα ψηφοδέλτια έχουν δει σίγουρα. Και διακρίνω στο επικοινωνιακό κομμάτι της παρουσίας τους να βάζουν και να λουκετάρουν αυτή τη μεγάλη βιομηχανία στην κρίση την οποία βιώνουμε. Και είναι, αν μη τι άλλο, άτιμο θα το έλεγα εγώ. Όχι, σίγουρα. Να το πω και δημόσια. Ανεπίτρεπτο. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Ανεπίτρεπτο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς φαντάζομαι έχετε κάποια πρόταση για αυτή τη μεγάλη μονάδα, τον οικονομικό πνεύμα. Σίγουρα, είναι ένας οικονομικός πνεύμας για το νησί. Και ή στοχεύετε κλείσιμο? Όχι, φυσικά. Όχι. Γιατί πολλοί ίσως μας το θίγουν αυτό το θέμα και ακούγεται πολύ ότι θέλουμε να κλείσουμε το νεόριο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι πρόθεση μας να κάνουμε και δεν νομίζω αν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας. Σίγουρα θα είμαστε όσο μπορούμε και κοντά και στο ναυπηγείο, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να λυθούν από την κεντρικότερη. Σίγουρα, ναι. Από πιο πάνω επίπεδο από εμάς. Πρώτα απ' όλα τον έσω. Και να σίγουρα αποφασίσουν τι θέλουν. Και πέρα από αυτό, δεν μπορεί, πιστεύουμε, η οικονομία του νησιού να βασιστεί πάνω στο ναυπηγείο. Πέρα από εκεί, η οικοδομή βλέπουμε ότι αρχίζει και λόγω τη κατάσταση τη οικονομική Ελλάδο καταραίει. Εσείς τι θα κάνετε, επειδή είστε και άνθρωπος της αγοράς στην οικοδομή? Αυτό θέλω να σας πω. Ότι, να πω λίγο και θα σας πω. Για το οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν η μισή τους περικοπή αρκετά και απλά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια πολιτική προς τον τουρισμό. Μια πολιτική που δεν τη βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και λέγοντας τουρισμός, δεν θέλουμε να αντιγράψουμε κάποιο άλλο νησί. Θέλουμε να έχουμε στοχευμένο τουρισμό, να δούμε τι τουρισμό θέλουμε, πώς θα τον κερδίσουμε αυτόν τον τουρισμό και πώς θα καταφέρουμε να τον κρατήσουμε. Δηλαδή, και αυτό για να γίνει χρειάζεται στήριξη της επιχειρηματικότητας, χρειάζεται προσέλκυση επενδύσεων και καινούργια επιχειρηματίες, έχοντας και τον Δήμο μπροστά, διεκδικητή τέλος πάντων, να νιώθουν πιο σίγουροι να επενδύσουν στη Σύρο και σίγουρα πρέπει να γίνουν και πολλά έργα. Δηλαδή, λέγοντας έργα, βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα λιμάνι που δυστυχώς δεν εξυπηρετεί, ένα κυκλοφοριακό που είναι ανασταλτικός παράγοντας για τον τουρισμό, ένα αεροδρόμιο που και αυτό δεν εξυπηρετεί. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κινήσεις, να έχουμε καλύτερο αεροδρόμιο τέλος πάντων. Και πρέπει να γίνουν και πολλά έργα στην περιφέρεια. Δηλαδή, αποχετευτικό δίκτυο που ανέφερε πριν η Νίτσα είναι ένα έργο αρκετά μεγάλο, το οποίο είχε μελετηθεί από τον πρώην Δήμο Ποσειδονίας. Ήταν της τάξης των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ και απλά εκκρεμούσαν κάποιες τελικές μελέτες υποστηρικτικών έργων και η κατασκευή του. Για λόγους καθυστέρησης, χάθηκε το έργο. Αυτό το έργο χάθηκε. Και δεν είναι μόνο ότι χάθηκε, ότι είναι σημαντικό ένα έργο που χάθηκε. Πολλά έργα χάθηκαν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι από το 2005 οι οικισμοί που είναι πάνω από 2.000 κατοίκους υποχρεούνται να έχουν αποχετευτικό δίκτυο ή κάποιο βιολογικό. Που σημαίνει τι? Ότι τώρα πλέον όλες οι περιοχές εκεί, ιδιαίτερα της Βάρης και του Μέγα Γιαλού, εξυπηρετούνται με βόθρους. Μάλλον όλοι οι Σύρους, όλοι οι Νότια Σύρους είναι έτσι. Εξυπηρετούνται με βόθρους. Που μπορεί να κινδυνεύουμε και με κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και πιθανά και κάποια πρόστιμα μετά. Πολλές δημοτικές αρχές ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, δεν. Και πέρα από το. Εξασφάλισαν, θα έλεγα, σίγουρα, αυτά τα απαραίτητα ναι. Οποία. Τα χρήματα περνούσαν και απλά δεν τα πιάσανε. Και πέρα από αυτό, έχουν προβλήματα και στις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, δεν σταματάει εκεί το αποχετευτικό δίκτυο. Πρέπει να γίνει και στην Ποσειδονία και στο Φίνικα και στο Γαλισσά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τώρα στο. Πρέπει να γίνει πρώτα το ένα και να συνεχίσει και το άλλο. Δηλαδή, γιατί πάρα πολλά προβλήματα και στο Φίνικα, που επίσης η παραλία είναι πολύ κοντά σε σπίτια και ξενοδοχεία. Στο Γαλισσά το ίδιο. Μας παραπονούνται ότι το χειμώνα υπάρχουν ακόμα και. Μυρίζει και περιοχή. Δεν έχουν και γιατί υπάρχουν προβλήματα. Λογικό. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει κάτι έτσι, να. Κλείνοντας την
τις τοποθετήσεις και την παρουσία την οποία προσπαθήσαμε έστω και στα λίγα λεπτά της ώρας που είχαμε στη διάθεσή μας να σας δείξουμε. Ναι. Με εσάς θα ξεκινήσω, με εσάς και θα έρθουμε έτσι, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο, βοηθήστε με, γιατί πραγματικά βλέπετε ότι ήδη έχει κατακλυστεί το στούντιο με τους επόμενους καλεσμένους, τις επόμενες εκπομπές και όπως αντιλαμβάνεστε εμείς δεν έχουμε και πληθώρα εργαζομένων εδώ μέσα. Είσαστε νοικοκυρεμένη επιχείρηση όμως, κύριε Στρογγύλη. Προσπαθούμε, κύριε. Όπως πρέπει να είναι κάθε επιχείρηση τώρα για να είναι βιώσιμη, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται άλλος. Ωραία. Όσο αφορά το κομμάτι των περιοχών, εγώ ουσιαστικά σημείο αναφοράς, κατεβαίνω στην Ερμούπολη, αν και δεν μένω τώρα πια στην Ερμούπολη, αλλά έχω μεγαλώσει και έχω μείνει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην Ερμούπολη. Το κομμάτι αναφοράς που έχει να κάνει με μένα είναι η περιοχή της Κίμησης, Πευκάκια και αυτά. Αυτό που πραγματικά με πληγώνει στην περιοχή του Πευκακίου είναι το στάδιο, το δημοτικό στάδιο. Δεν ξέρω πόσοι έχουμε πάει τώρα τελευταία από εκεί. Αφήστε το καλύτερα, γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν το δείχνω για προεκλογικούς λόγους. Ναι. Είναι, θα έλεγα, ο κόσμος όμως πρέπει να μαθαίνει. Είναι πάρα πολύ λυπηρό το θέαμα, επειδή έχουμε και, και συνέστημα όλοι, φαντάζομαι. Γιατί έχουμε πάει με τα σχολεία μας και κάναμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει πολλά ρεπορτάζ να παίξουν τώρα στην προεκλογική περίοδο, αλλά δεν θέλω να τα δείξω, γιατί θα επηρεάσουν πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να δείχνουμε. Πολλούς οι οποίοι ενδεχομένως δεν τα δείχνουν. Μα είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε κάτι ψέματα. Όχι, δεν το επικαλούμε. Απλά ο Συριανός λαός πρέπει να μάθει πλέον. Ακριβώς. Έτσι, κλείνοντας την σημερινή μας παρουσία, κύριε Νεκτάρη, τι θα λέγατε? Εγώ θα έλεγα σε όλο το Συριανό λαό ότι η εμπειρία υπάρχει. Η εμπειρία υπάρχει από τη ζωή, από την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, από τις γνώσεις μας, από τις σπουδές μας. Η εμπειρία υπάρχει. Μην διστάσουν να εμπιστευτούν ένα συνδυασμό σαν το δικό μας, ο οποίος είναι με νέους ανθρώπους, αν όχι νέη ηλικία, είναι φρέσκοι τουλάχιστον, με έναν επικεφαλής, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, του οποίου πορεία έχει δείξει πολλά, και έχοντας εκείνο σαν παράδειγμα, θεωρώ ότι αν εμείς έρθουμε στα πράγματα, το νησί μας θα πραγματικά θα πάει εκεί που το αξίζει. Έτσι όπως λέει και το σε. Καλή επιτυχία. Να κλείσω με 10 δευτερόλεπτα και τη δική σας τοποθέτηση, κλείνοντας, Φραγκίσκο, μέσα σας. Ναι. Απλά ένας νέος συνδυασμός με πολλά νέα άτομα που έχει παντρέψει μάλλον και το παλιό με το καινούργιο, γιατί έχουμε και παλιούς και αυτοδιοικητικούς και παλιούς. Αν και λίγους. Παρουσιάζεται στο. Διεκδικεί την ψήφο του Συριανού λαού. Το τροφοδοτικό της κλίση. Συγγνώμη. Ναι. Και απλά θέλουμε να μας εμπιστευτείτε. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την εμπειρία. Είμαστε πετυχημένοι στον επαγγελματικό μας κλάδο ο καθένας και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος που από όσα βλέπει έχει μια τάση αποστροφής, μια τάση να μην θέλει να πάει να ψηφίσει. Πρέπει και εκείνοι να πάνε να ψηφίσουν, να ενδιαφερθούν, να διεκδικήσουν. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το κάτι το καλύτερο. Αυτό που θέλουμε για τη Σύρο μας. Με εσάς, κύριε Μπάιλα. Θα αρχίσω με την έκφραση που είπε ο συνάδελφος πριν. Αγωνίζομαι ήδη 4 χρόνια και το λέω συνέχεια, ότι έχει φτάσει πια η ώρα ο κόσμος που ήταν στο καναπέ να σηκωθεί. Ήδη βλέπει ότι είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι που πραγματικά θέλουμε να γίνει κάτι καλό για τον τόπο. Και δεν υπάρχει πια δικαιολογία. Εγώ ήμουν στον καναπέ, εγώ πήγα για ψάρεμα. Είναι η ώρα, κύριοι, να πάρουμε τις ευθύνες μας και να δώσουμε στη Σύρο αυτό που της αξίζει. Δημήτρη. Εγώ θα το πάρω αλλιώς. Εγώ θα πω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει τον Γιώργο Μαναγκό. Πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Ξεκινάω από την νεολαία, γιατί η νεολαία πλέον παίρνει τα ενία σιγά-σιγά στα χέρια της. Από εκεί θα ξεκινήσει. Και καλά κάνει. Να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας και να δούμε λίγο η πιο μεγάλη ότι ίσως η πορεία που είχαμε τραβήξει τόσο καιρό δεν ήταν σωστή. Και πρέπει να κοιτάξουμε οι γενιές που έρχονται. Έτσι. Και οι νέοι θα πάνε να ψηφίσουν αντί αυτή τη φορά. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Γιάννη. Εγώ θα πω να μην πάνε μόνο οι νέοι. Θα πάνε όλοι. Όλοι θα πάνε. Ακριβώς. Καλό είναι να πάνε οι νέοι, αλλά καλό να πάνε και οι παλιοί, οι οποίοι έχουν ζήσει πολλά περισσότερα χρόνια από εμάς, ξέρουν πολλά περισσότερα από εμάς. Και θα πω ότι ο Γιώργος ο Μαραγκός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μπορεί να είναι δήμαρχος.
και πρέπει να είναι ο νέος δήμαρχος. Όσον αφορά για εμάς, τα είπαν οι συνάδελφοι, νέοι άνθρωποι, όρεξη και δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο εκτός από αυτό. Να κλείσουμε με την κυρία της παρέας, με την Νίτσα Τηρούσου. Εγώ καλώ όλους να ψηφίσουν, όπως είπαν και τα παιδιά και ειδικά την νεολαία, διότι πρόκειται για το μέλλον το δικό τους. Εμείς ό,τι προλάβαμε από εδώ και πέρα είναι για τα παιδιά μας, για την νεολαία του νησιού που έχει πάρα πολύ νεολαία και είναι κρίμα να φύγει από τον τόπο μας. Και επίσης πιστεύω ότι το νησί μας δεν έχει ανάγκη από επαγγελματίες πολιτικούς. Καλά είναι. Είναι κακό να είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Όχι, κακό, αλλά το κακό. Έχουν κάνει επάγγελμα. Κακό είναι. Κακό είναι. Πλέον δεν πρέπει να είσαι πολιτικός. Πλέον δεν πρέπει να είσαι πολιτικός. Δεν πρέπει την πολιτική να την έχεις για επάγγελμα. Είναι μεράκι, είναι προσφορά. Πρέπει να είσαι στον κόσμο, να γυρνάς μέσα στον κόσμο, να κάθεσαι στα μαγαζιά, να ψωνίζεις από τα μαγαζιά και να έχεις γνώση το τι γίνεται. Να το κλείσουμε εδώ. Να το κλείσουμε γιατί θα το συνεχίσουμε για πολύ. Εσύ το κομμάτι, να πούμε κι άλλα. Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε υγιείς, να επικρατήσει ο πολιτικός πολιτισμός, γιατί η επόμενη μέρα που θα κληθείτε να υπηρετήσετε αυτόν τον τόπο, ο τόπος χρειάζεται όλους σας. Και εσάς και τους άλλους οι οποίοι είναι στα άλλα ψηφοδέλφια, για να συνθέσουμε. Και καλό θα είναι την επόμενη μέρα να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, έτσι, μήπως και αλλάξουμε σε τοπικό επίπεδο κάποια ζητήματα, γιατί η ανάπτυξη της χώρας θα γίνει μέσα από τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες είναι οι δήμοι, είναι οι κοινότητες, είμαστε είναι εμείς, οι μικρές. Το μαγαζί μας είναι η Σύρο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε στην εκπομπή. Ακολουθεί και η επόμενη στην συνέχεια, η οποία θα έχει σαν θέμα της κάποια ζητήματα τα οποία θα θίξει και θα παρουσιάσει με άλλους υποψηφίους ο κύριος Χάτζης Παρασκευαΐδης. Εγώ θα ανανεώσω με το ραντεβού μας και να πω ότι αύριο στις 4.30 θα έχουμε και την παρουσίαση του συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου και νυν δημάρχου στην Αντίπαρο, του Γιάννη του Λεβεντάκη. Κάποια τεχνικά προβλήματα στους κεντρικούς πομπούς με αναγκάζει να γίνει η μετάδοση αύριο στις 4.30 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλους.